Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Dude K και σήμερα θα κάτσουμε να μάθουμε για τις μπάλες basketball freestyle, streetball και εννοείται και μπάσκετ, γιατί οι μπάλες και αυτές είναι και για μπάσκετ. Θα πούμε στο κυρίω θέμα, οι μπάλες μπάσκετ, spalding. Νομίζω ότι την μπάλα αυτή είναι μια συνηθισμένη και την ξέρουμε όλοι μας, η οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτική μπάλα, πάρα πολύ καλά στα bounce, στα tripling, στα crossovers και είναι πάρα πολύ ανθεκτική. Η μπάλα αυτή συγκεκριμένη δεν φθύρεται, τα δοντάκια πάνω στην μπάλα δεν φθύρονται, οπότε δεν είναι το κλασικό ενδεχόμενο όταν αγοράζεις μια μπάλα και μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο αρχίζεις και γλιστράει στο χέρι σου. Αντιθέτως, η μπάλα αυτή είναι πάρα πολύ γερή και κρατάει πάρα πολύ καιρό. Είναι διαχρονική μπάλα. Πιστεύω ότι είναι και καλή και για spinning, εντάξει, σιγόχρωμη μπάλα πάντα δεν δείχνει καλή εικόνα. Αλλά ναι, είναι από τις καλές μπάλες οι οποίες μπορείς να παίξεις μπάσκετ, είτε ειδικά και για streetball. Για basket freestyle, ακόμα και αυτή θα ήταν καλή, δεν θα το λέγα όχι. Αλλά δεν σας φώναξα για αυτόν τον λόγο. Θα μπούμε στις κύριο θέμα στις μπάλες, οι οποίες είναι λίγο πιο ξεχωριστές από τις συνηθισμένες. Θα μπούμε με την μπάλα. Η μάρκα είναι τα Shikara. Η ονομασία αυτή λέγεται Fizz Inversion. Που έχει. Η μπάλα αυτή ξεχωρίζει με μερικές βουλίτσες με το μπλε και το πράσινο. Πάρα πολύ καλή μπάλα η οποία είναι γυαλιστερή. Απλά να ξέρετε ότι οι γυαλιστερές μπάλες και αυτές οι μπάλες που σας φαίνεται πρωτόγνωρε στο μάτι δεν είναι κάποια ειδική μπάλα, γιατί συνήθως όταν κάνουμε κόλπα με αυτές τις μπάλες εμείς, μας βλέπει ο κόσμος και μας ρωτάνε πάντα. Η πρώτη ερώτηση είναι: οι μπάλες αυτές είναι ειδικές ή κάτι τέτοιο. Λες έχει, ξέρω, κάποια δύναμη, λες είναι η μπάλα από τη Marvel και την παίρνεις και είσαι, ξέρω εγώ, ο Hulk, ξέρω. Όχι, οι μπάλες αυτές είναι φυσιολογικές, απλά είναι το design έτσι. Είναι έτσι ώστε να φαίνεται καλά εικονικά, η μπάλα να γυρνάει πολύ καλά στο δάχτυλο και γι' αυτό το λόγο έβαλε τη διχρωμία και βγαίνει τριχρωμία βασικά θα το έλεγα. Μαζί με το λόγο της Ασικάρας, κίτρινο, πράσινο και μπλε. Απλά από ό,τι γνωρίζω, όλες αυτές οι μπάλες δεν βγάζουν καρούμπαλα γιατί δεν έχουν μέσα σαμπρέλα. Κι όμως έχουν καλό bounce χωρίς σαμπρέλα. Πάρα πολύ ανθεκτικές και αυτές οι μπάλες. Δεν θα το έλεγα σαν τη Spalding, αλλά ναι, αυτές είναι καλές. Είναι πάρα πολύ καλές. Θα πούμε με την μπάλα African. Πάλι version είναι μια African. Τα Ασικάρα είναι πάλι μάρκα. Μπάλα αυτή βγάζει μια πολύ ωραία άβρα στο χρώμα της. Λόγκο τα Shikara σε κίτρινα γράμματα. Βγάζει πορτοκαλί, μπλε και ροζ και μαύρο χρώμα και λίγο ψιλομόβ, ώστε η μπάλα όταν γυρνάει να βγάζει αυτό το χρώμα. Εντάξει, δεν θα το λέγα κάτι πολύ εντυπωσιακό, αλλά πολύ καλό. Ναι, οι μπάλες και αυτές είναι πάρα πολύ ανθεκτικές. Αν ξέρετε όμως, η Fizz όπως και αυτή εδώ πέρα που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν μπορείτε να τις βρείτε και αν θέλετε να τις πάρετε. Γιατί οι μπάλες αυτές συγκεκριμένα είναι συλλεκτικές. Αυτές πουληθήκαν νομίζω το 2014 και όσα πουληθήκαν τα κομμάτια τους. Ναι, και αυτή είναι πάρα πολύ καλή μπάλα. Πολύ καλά στα bounce, πολύ καλή tripling. Έχει πολύ καλή ροή και πάνω στο basket freestyle στο σώμα. Δίνει μια πολύ καλή ροή του σώματος. Αυτή η μπάλα είναι η μάρκα Nike, από τις αγαπημένες μας μάρκες που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη μόδα. Η μπάλα Nike δεν έχει κάποια διχρωμία ή οτιδήποτε, είναι γυαλιστερή, πάρα πολύ ανθεκτική μπάλα. Κυρίως θα το λέγα για streetball ή για μπάσκετ, γιατί για μπάσκετ freestyle η μπάλα χλιστάει πάρα πολύ αυτή συγκεκριμένη πάνω στο σώμα, ειδικά αν έχεις κάποια εμφάνιση οτιδήποτε φεύγει απευθείας. Αλλά σε μπάσκετ και streetball μετράει πάρα πολύ αυτή η μπάλα και κάνει γύρω στα 25 νομίζω ευρώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα την έχω τρυπήσει από τα δάχτυλά μου από τις πολλές φορές που τη γύρναγα. Κάνω πάρα πολλές ώρες προπονήσεις, εφόσον από το spinning και όλη την ώρα αρχίζει και φθήνεται το δέρμα. Έχει περάσει ήδη 3,5-4 χρόνια αυτή η μπάλα, οπότε τα έχει ζήσει όλα. Ναι, δεν θα το έλεγα ότι έχει κάποια διαφορά η μπάλα, αλλά όπως βλέπετε από μακριά είναι λες είναι ακίνητη. Μόνο και μόνο ότι βλέπετε, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι γυαλιστερή και βαράει το φως από πίσω, οπότε ναι, βλέπετε ότι γυρνάει. Θα πούμε από τις αγαπημένες μου μπάλες τώρα. Θα μπούμε από τη Hello My Name Is. Ναι, αυτή έχω δεθεί συναισθηματικά αρκετά με αυτή την μπάλα, συλλεκτική. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπάλα. WBA, World Freestyle Basketball Association. Όταν είχα πάμε στους αγώνες σε αυτή την εταιρεία που σας είδα τώρα προηγουμένως, στην Ουγγαρία το Σεπτέμβριο, μας δώσαν αυτές τις μπάλες. Ήμασταν πάρα πολλά άτομα και όταν μας δώσανε αυτές τις μπάλες, μας τις χορηγήσανε για τους αγώνες.
είχε αυτό εδώ. Hello, my name is. Και έβαζες το δικό σου nickname ή το δικό σου όνομα, τέλος πάντων. Για να μην χάνουμε την μπάλα και μην τις μπερδεύουμε με τους άλλους freestylers. Ναι, εντυπωσιακό και πολύ πρωτότυπο, όπως βλέπετε και πίσω στον τοίχο. Έτυχε και πέτυχε να λέγεται και Hello, my name is. Ναι, οι μπάλες είναι πάρα πολύ καλές σε tripling αυτές, πάρα πολύ καλές σε spinning, ανθεκτικές και αυτές. Ακόμα και η μπάλα που γυρνάει είναι πάρα πολύ καλή, βγάζει μια απόχρωση κόκκινου προς άσπρου. Πολύ καλό βαμβάκι έχει αυτή η μπάλα συγκεκριμένη, δεν έχει κάποια σκληρότητα. Ακόμα και σε μπάσκετ την έχω χρησιμοποιήσει αυτήν, και σε streetball και σε μπάσκετ freestyle την έχω δοκιμάσει τα πάντα αυτή την μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλή. Μένει ότι έχει χάσει λίγο τη γυαλάδα της, απλά... Α, και να ξέρετε, αν πάρετε κάποια τέτοια συγκεκριμένη μπάλα, να ξέρετε, μην βάλετε ούτε σαπούνι, μόνο με νερό να την καθαρίζετε την μπάλα, γιατί χαλάει η γυαλάδα της και εξαφανίζεται. Όπως την κατάστρεψα αυτή την μπάλα όταν δεν το ήξερα, δυστυχώς. Ναι, οπότε αυτή είναι η μπάλα, Hello My Name Is. Απ' την τασικάρα πάλι, συλλεκτικά κομμάτια αυτά που βλέπετε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά, αλλιώς άμα την υπήρχαν θα παίρνα 5-6 από την κάθε μία. Οι μπάλες αυτές της τασικάρας κάνουν γύρω στα 105 ευρώ μαζί με το shipping. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω ότι το έχει βγάλει η εταιρεία τα σκάρα το shipping, γιατί η παλιά η μπάλα έκανε 80 ευρώ και 25 ευρώ έκανε το shipping. Πάρα πολλά. Αλλά νομίζω τώρα έχουν βγάλει το shipping και η πολυτέλεια έχει πέσει κατά 25 ευρώ, οπότε είναι κομπλέ. Freaky. Τα σκάρα Freaky. Πολύ ωραίο όνομα. Όπως βλέπετε, το Freaky το έχει βάλει έτσι όπως είναι. Μια μεγάλη αυτή τις καραμέλες που παίρνουμε στο Alumfan Park, τέλος πάντων. Είναι και καλά ότι ζαλίζεσαι. Η μπάλα βγάζει μια πολύ απόχρωση του μοβ με το άσπρο και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφη μπάλα, από τις αγαπημένες μου. Top 2 θα το λέω, όχι top 1. Τελευταία η μπάλα είναι από πίσω, η κίτρινη ομάδα που θα σας δείξω σε λίγο. Είναι πάρα πολύ ανθεκτική και αυτή και πολύ καλό βαμβάκι με έχει μέσα. Την έχω ρημάξει αυτή την μπάλα, δεν έχει πάθει ακόμα ακριβώς τίποτα. Την έχω γύρω στα 2,5 χρόνια και συνεχίζω ακόμα να την κατέχω. Η μπάλα γυρνάει πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε. Έχει πάρα πολύ καλό spinning. Θέλετε να δείτε τις μπάλες που δεν έχουν βγει ακόμα σε site, αλλά μας τις στέλνουν. Μας στέλνουν γλυκά σε φωτογραφίες και όλα αυτά που έχουν βγει και από τις εταιρείες. Και αν θέλετε να τις δείτε, θα... Εφόσον ξέρω αν θέλετε να αγοράσετε κάποια μπάλα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε από τέτοιου είδους ψαχμένων κομματιών, μπορώ να σας βοηθήσω. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πέρα. Η μπάλα αυτή δεν νομίζω να βρεθεί καλύτερη μπάλα από αυτήν, από τη δικιά μου οπτική γωνία. Η μπάλα λέγεται Lifetime. Στις version που λέγεται εδώ πέρα Freestyle Basketball. Οπότε η μπάλα αυτή είναι κυρίως για basketball. Η γυαλάδα της έχει μείνει όπως ήτανε από την πρώτη μέρα που την αγόρασα, ανθεκτική, απίστευτα πάρα πολύ καλύτερα από την ταστικάρα, πολύ καλό tripling, το δέρμα της δεν είναι με βαμβάκι μέσα, είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν είναι δηλαδή μαλακό το δέρμα, η γυαλάδα είναι σκληρή επίσης, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο Lifetime είναι σε 3D motion φάση, έχει βγει ο τίτλος έξω. Είναι πάρα πολύ γαμάτο. Μένει ότι το background εδώ πέρα είχε μαύρο, απλά ψηλό έχει φθείρει τώρα, δεν είναι έτσι το κομμάτι. Όπως και εδώ πέρα ήταν κίτρινο, δεν είναι μαύρο. Ναι, οι μπάλες είναι πάρα πολύ δυνατές αυτές. Αυτές εδώ πέρα συγκεκριμένες εξελισσιών, γενικά η Lifetime είναι πάρα πολύ καλή στην πώληση της ποιότητας. Αυτή την μπάλα συγκεκριμένη για να τη φέρω έκανα πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι ότι είναι ακριβή, κάνει γύρω στα 25 ευρώ. 25 με 20 ευρώ βασικά θα το έλεγα. Η μπάλα αυτή από μια φίλη μου, τέλος πάντων, με την παρέγγειλε από Κορέα, μετά πήγε και μετά από Κορέα από ένα άτομο μας το στείλαν ταχυδρομικός, γιατί δεν έρχεται στην Ελλάδα. Οπότε αυτές είναι οι μπάλες κυριότερες που ήθελα να σας δείξω. Υπάρχουν άπειρες μπάλες για να δείτε. Αυτές απλά είναι ένα μικρό δείγμα που έχω εδώ πέρα στο δωμάτιο, γιατί έχω πάρα πολλές μπάλες και αλλού. Θα ήθελα, ξέρω εγώ, να μου στείλετε κάποια μηνύματα, αν δεν ενδιαφέρεται κάποια μπάλα, αν θέλετε να πάρετε ή οτιδήποτε. Θα σας βοηθήσω εγώ κυρίως, γιατί
το έχουμε ζήσει δηλαδή το Λούκι, οπότε τώρα πια για μας είναι εύκολο να την πάρουμε και να τη φέρουμε. Οπότε αυτά είναι μάγκες μου και μην ξεχνάμε, την επόμενη Κυριακή θα έχουμε επόμενο επεισόδιο. Κάθε μήνα θα έχουμε ένα special episode για tutorials video, να μαθαίνουμε για basket freestyle, για streetball, για tripling, για οτιδήποτε μπασκετικού crossover skills. Απλά να μου στείλετε αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο, οπότε να σας βάλω μια τάξη. Θα ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό το μήνα σε ένα spin tutorial, να σας δείξω πώς γίνεται ένα spinning. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ πιστεύω, γιατί πιστεύω είναι πάρα πολύ όμορφο να γυρνάς την μπάλα στο δάχτυλο και νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να γυρνάει την μπάλα στο δάχτυλο. Μείνετε συντονισμένοι και μιλάμε την επόμενη Κυριακή. Peace, dude!